Στον κατάλογο των προστατευόμενων προϊόντων ονομασίας προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συγκαταλέγεται εντός των επόμενων 2 με 3 μηνών το ελαιόλαδο της Μάκρησης Αλεξανδρούπολη. Η διαδικασία της πιστοποίησης του ελαιόλαδου διήρκησε 8 χρόνια και ολοκληρώθηκε ύστερα από απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου. Το λάδι Μάκρης ξεχωρίζει για την οξύτητα και τη γεύση του και έχει λάβει διακρίσεις σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο, ενώ η υψηλή του ποιότητα οφείλεται και στο πολύ καλό κλίμα της περιοχής. Πρόκειται για ένα επίτευγμα που είχε ως συνέπεια να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ξεχωριστά που έχουμε, ειδικά σε προϊόντα όπως το λάδι, γιατί η Μάκρη αιώνες τώρα φημίζεται για το εξαιρετικό της ελαιόλαδο. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο, μετά από πρόταση και δουλειά που έκανε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, αναγνώρισε την εξαιρετική σημασία και σπουδαιότητα του ελαιολάδου της Μάκρης και έτσι το προϊόν αυτό πλέον οδεύει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να αποκτήσει αυτή την πιστοποίηση POP σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα σημαντικό δείγμα της ποιότητας που έχουμε και βέβαια ένας αγώνας που δόθηκε επί σειρά ετών προκειμένου να αναδειχθεί η εξαιρετική σημασία των αρχαίων αυτών ελαιώνων που έχουμε στην περιοχή της Μάκρης. Ο Συνεταιρισμός Αγροτικού Ελαιοργικού Συνεταιρισμού Μάκρης Εύρου δραστηριοποιείται στην περιοχή της Μάκρης, των Δικέλων, της Μεσημβρίας, της Πλάκας, δηλαδή στα δυτικά της Αλεξανδρούπολης και διαθέτει 145 εγγεγραμμένα και 122 ενεργά μέλη. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου Δημοσθένη Χατζηνικολάου στον Δέλτα FM 102,3 και στην εκπομπή Διπλή Ματιά, επί 3 χρόνια γινόταν λήψη δειγμάτων λαδιού από την παραγωγή όλων των μελών του συνεταιρισμού, προκειμένου να απομονωθεί το DNA του ελαιόλαδου και να προσδιοριστεί η ταυτότητά του με την καθυστέρηση της κατοχύρωσης να οφείλεται στη γραφειοκρατία και τις ενστάσεις. Συγχρόνως όμως πρέπει να πω και μου δίνεται η ευκαιρία να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή από τον κόσμο, καθώς τελευταία πληροφορηθήκαμε ότι μετά τη φήμη που απέκτησε το ελαιόλαδο της Μάκρης υπάρχουν διάφορα πρόσωπα και προμηθευτές που νοθεύουν το ελαιόλαδο και το παρουσιάζουν σαν ελαιόλαδο Μάκρης. Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή στον κόσμο ο οποίος θέλει να προμηθευτεί ελαιόλαδο Μάκρης να μην πέσει θύμα επιτηδίων, καθώς όπως σας είπα έχουμε τέτοιου είδους κρούσματα. Καλό θα είναι να απευθύνεται στους παραγωγούς, πιστοποιημένους παραγωγούς που είναι γνωστοί στην περιοχή μας και να προμηθεύεται το γνήσιο ελαιόλαδο από αυτούς και όχι από επιτίδιους που παρουσιάζουν ότι πολλούν ελαιόλαδο Μάκρης. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους όσους προσπάθησαν. Εμείς βλέπετε ως Περιφερειακή Ενότητα προσπαθούμε να στηρίξουμε και να προωθήσουμε τα προϊόντα του τόπου μας και είναι μια πολύ σημαντική διάκριση.